189 στον Κανιάν, ενώ περιμένουμε να πάρει θέση ο Αρίων. Δεν ξέρω γιατί ακούστηκε από τον εκφωνητή ότι επιτέθηκαν στις διαταγές του αφέτη. Δεν έχει πάρει βέβαια ακόμη θέση ο Αρίων. Δεν μπόρεσα να δω βέβαια αν ο αφέτης 20 ή όχι τη σημαία. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει, διότι υπήρχε άλογο εκτός αφετηρίας. Ο Αρίων, ο οποίος είναι και πάρα μα πάρα πολύ νευρικός. Βλέπετε κι εσείς. Πέρασε πρώτο φαβορί με 197 δραχμές στον Κανιάν, 198 Νίντγκουν Μπουκόλικ, 106 στο πλασέ το 3, 116 το 1. Και ακόμη διαμορφώνεται το παιχνίδι αφού ο Ρίον δεν παίρνει θέση στην αφετηρία. Με μεγάλη προσπάθεια τελικά πήρε τη θέση του και όλα έτοιμα για την εκκίνηση. Περιμένουμε τον αφέτη να σηκώσει τη σημαία για να δώσει την εκκίνηση. Παρακολουθείτε την αφετηρία και δίδεται η εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας, όπου από τα πρώτα μέτρα απανοχλήθηκε ο Φλέγον, έστριψε και προς την εσωτερική και χάσε έδαφος. Για την πρωτοπορία γρήγορα προσπάθει ο Νίνγκον Μπουκόλη και ο Φενεός, στη συνέχεια ο Περικλέτος και ο Μπενίτο, ενώ ο Αρίων έμεινε πάρα πολύ πίσω. Νίνγκον Μπουκόλικ οδηγεί την κούρσα, ο Φενεός είναι στην δεύτερη θέση, στη συνέχεια ακολουθεί ο Περικλέτος και πιο πίσω ο Μπενίτο. Πάμε και για τα τελευταία 400 μέτρα. Σταθερά στην πρωτοπορία Νίνγκον Μπουκόλικ, στην δεύτερη θέση ο Φενεός, ενώ ο Περικλέτος θέλει να πλησιάσει, στη συνέχεια ο Μπενίτο. Αυτοί είναι οι τέσσερις που έχουν ξεχωρίσει. Στη συνέχεια προσπαθεί να βελτιωθεί ο Αρίων, ενώ πάμε για την τελική ευθεία. Νίντγκουντ Μπουκόλικ θέλει να ξεφύγει. Στην δεύτερη θέση ο Φενεός, πλησιάζει ο Περικλέτος, στη συνέχεια Μπενίτο και Αρίων. Στα τελευταία μέτρα Νίντγκουντ Μπουκόλικ προσπαθεί για την δεύτερη θέση ο Φενεός, ενώ Φίνις δυνατό πραγματοποιεί απ' έξω και θέλει να προλάβει τον Περικλέτο και τα καταφέρνει ο Αρίων. Παίρνει την τρίτη θέση και τελικά ο Περικλέτος συνθέτει το τετραπλό. Το τετραπλό, το 3-8-1-4. Σε επαναλαμβάνω το αποτέλεσμα. Για μία ακόμη φορά εδώ η τελική ευθεία. Ο Περικλέτος φάνηκε προς στιγμή είναι επικίνδυνος ότι τα πλησίαζε τον Φενεό. Ωστόσο ο Αρίων, που έμεινε πάρα πολύ πίσω, κάλυψε αρκετά μήκη και πήρε την τρίτη θέση. Θα θυμάστε βέβαια εδώ ο Νίνγκουντ Μπουκόλικ από νωρίς οδήγησε, ξέφυγε. Ο Φενεός ακολούθησε δεύτερος και στην συνέχεια πρόλαβε στα τελευταία μέτρα και πήρε τρίτη θέση ο Αρίων. Και σε επανάληψη κούρσα, προσέξτε λοιπόν, από νωρίς έστριψε προς την εσωτερική ο Φλέγον, παραλίγο να τραπεί ο αναβάτης του, κινδύνευσε να πέσει και στα προστατευτικά κάγκελα, ενώ είχαμε και επαφές Λάμα και Στρόν Χρύσανθος συνεχώς. Από νωρίς βέβαια θα βγει στην πρωτοπορία ο Νίνγκον Μπουκόλικ, θα ακολουθήσει ο Φενεός, ο Περικλέτος και ο Μπενίτο. Ο Αρίων άργησε να στρώσει βήμα, έμεινε πολύ πίσω, στη συνέχεια κάλυψε αρκετό έδαφος. Όλα αυτά πίσω βέβαια από τους δύο πρώτους. Πάντα παρακολουθούμε από βίντεο την τρίτη υποδρομία. Νίνγκον Μπουκόλικ, Φενεός, Περικλέτος, Μπενίτο, τα τέσσερα άλογα που βλέπετε, στη συνέχεια συνεχώς καλύπτει έδαφος ο Αρίων. Και πάλι εδώ στην τελική ευθεία. Βλέπετε πόσο πίσω είναι στην πέμπτη θέση ο Αρίων, ο οποίος θα προλάβει τελικά και τον Περικλέτο, ο οποίος προς τη μήνυ φαινόταν επικίνδυνος ότι μπορούσε να διεκδικήσει την δεύτερη θέση από τον Φενεό. Στο τέλος όμως έμεινε από δυνάμεις. Δεν είναι και άλογο που θέλει και αρκετή απόσταση, το έχει δείξει και στο παρελθόν. Και στο τέλος, σε στυλ αθηνόδωλου θα λέγαμε, με μεγάλο διασχελισμό, ο Αρίων έδειξε ένα μέρος των δυνατοτήτων του και του πήρε την τρίτη θέση. Εδώ το νούμερο 3 ο νικητής. 3-8-1-4 το αποτέλεσμα.